Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου χθες ακούστηκε ο ύμνος της Ελλάδας προς τιμήν του Χρυσού Ολυμπιονίκη στο μήκος Μίλη του Τεντόγλου. Ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ, που εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ελευθέρα, πάλι έπεσε σε πολύ δύσκολο αντίπαλο και δεν συνεχίζει για τη διεκδίκηση του Χρυσού Μεταλλίου. Αναλυτική ενημέρωση τώρα από την Έλβη Μιχαηλίδου. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα ξεκινήσουμε με το χρυσό παιδί του ελληνικού στίβου, τον Μίλτο Τεντόγλου. Χθες ακούστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ο εθνικός ύμνος, το Stade de France, προς τιμή του κορυφαίου Έλληνα αθλητή, του δυσπλέον χρυσού Ολυμπιονίκη του μήκους, του Μίλτου. Ο Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Παρίσι, κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή πανηγυρίζοντας το δεύτερο σερί μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μήκος, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Καρλ Λιούις, που έχει 4. Είναι ο μόνος που τον περνάει. Θα πάμε τώρα και στο επικό ντό και στην χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο, την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία στον τρίτο σερί τελικό της σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέλαβε την ένατη θέση με άλμα στα 4,70 σε ένα αγώνισμα όπου οι εκτός Ευρώπης αθλήτριες έδειξαν ότι βρίσκονται σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην πάλι, όπως είπες και εσύ, άτυχος στο ζευγάρωμα στάθηκε ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ, και αυτό γιατί μετά την άνετη νίκη του στον πρώτο αγώνα των 86 κιλών ελευθέρας με 11-0 κοντά στον Πορτορικανό Ήθαν Έντριαν Ράμος στα προημιτελικά βρήκε μπροστά του τον δευτεραθλητή κόσμου και ασημένιο Ολυμπιονίκη του Τόκιο και μεγάλο φαβορή για το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι, τον Ιρανό Χασάν Γιαστανιρατσατσί, γνωρίζοντας την ήττα με 9-4. Όμως, έχει ακόμα μία ελπίδα ο Κουρουγκλίεφ, γιατί πρέπει να περιμένει μέχρι το βράδυ. Αν ο Ιρανός περάσει τον μεγάλο τελικό, τότε ο Κουρουγκλίεφ θα αγωνιστεί στα ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο. Και κλείνοντας, να σου πω ότι σήμερα η Εθνική Πόλο των Γυναικών θα αντιμετωπίσει στις 7 την Ουγγαρία σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8. Έλβη Μιχαηλίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο